Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα reflect και μια κριτική στη σειρά του plot twist την οποία υπάρχει στο Instagram. Αν δεν την είδετε, πήγαινε στο Instagram και δείτε την. Είναι 5 επεισόδια, μητσά. Γιατί αν δεν την είδετε, ό,τι θα πούμε τώρα θα βγάλει νόημα. Πριν να ξεκινήσω, θέλω να ευχαριστώ σε κάποια άτομα τα οποία βοηθήσαν στο να γίνει τούτη η σειρά. Πρώτα, στην αρφή μου, η οποία ήταν ο narrator στην κάθε αρχή του επεισοδίου και ήταν και ο presenter στην τηλεόραση στο πρώτο επεισόδιο. Στον Αντρέαν, ο φίλο μου, ο οποίο ήταν ο production assistant, δηλαδή βοήθαμε με τα behind the scenes και γενικά με όλη την προεργασία του βίντεο, και έπαιζε και τον νοσοκόμο στο τελευταίο επεισόδιο. Τον Jack, ο οποίο ήταν ο κακό τη υποθέση, και τον Ανιψό μου, ο οποίο ήταν στο τελευταίο επεισόδιο, το επόμενο subject. Επίση, θέλω να ευχαριστήσω όλου εσά οι οποίοι είδατε το επεισόδιο και κάνετε τι επιλογέ, γιατί χωρί εσά δεν θα μπορούσε να γίνει να συνεχίσει η σειρά μετά από το πρώτο επεισόδιο. Αν δεν του είδουσατε αγάπη εσεί. Οπότε ευχαριστώ σε εσάς και ευχαριστώ και τους υπόλοιπους όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα δούμε έναν επεισόδιο και θα δούμε τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και ότι βελτιώθηκε από το πρώτο ως το τελευταίο. Α, θέλω να πω εδώ με ένα λεπτό ότι στο πρώτο επεισόδιο ήθελα να παίξω λίγο με το composition. Οπότε αν δείτε στα πρώτα δύο shots, έχουμε ένα framing που έχει την διαμόρφωση δαμέ. Έχουμε τούντες εικόνες που πάσουν μέσα leading lines, τούντες δαμέ στο leading lines, στις σκάλες. Γενικά έχει πολλά leading lines. Και έχει και έναν σαν το framing, σαν το τετράγωνο, που σαν το frame within a frame. Στο δεύτερο shot, παίζουμε ξανά με frame within a frame, που είναι το βάθος, ο τείχος, και δαμέ το φως και ο άλλος ο τείχος στο ταβάνι. Και επίσης, τούτο το frame είναι το opening image, δηλαδή τούτο θα είναι το πρώτο image που θα δούμε και το τελευταίο στο τέλος που με τον ανοίξω μου στο τέλος. Ο ήχος, επειδή ήταν από το μικρόφωνο και έφκαλα το πρώτο επεισόδιο με το κινητό, θα είναι λίγο χάγια. Επειδή δεν ήξερα θα συνεχίσει η σειρά. Οπότε έβαλα ό,τι μπορούσα και ήθελα να τσεκάρω και το μικρόφωνο. Okay, maybe they got up early. Να μέσα στο σαλόνι, ήθελα να δείξω όλο το σαλόνι έτσι ανοιχτό σε wide shot. Απλά δάμε, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχει πολύ negative space πάνω και κάτω από το frame. Και φαίνεται σαν να έφυγε και ενώ offset προς τα δεξιά το frame. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Και συνεχίζουμε. Where is everyone? Okay. The concept of this series is that I will start the story and then I will give you options at the end of each episode to choose how the story will continue. Okay, δάμε έχουμε ένα θέμα. Παρατηρήσατε ότι πήγαινε που άσπρον προς λίγο πιο μπλε. Δάμε είναι το white balance. Τι είναι το white balance? Το white balance είναι ένα setting στις κάμερες και στα editing softwares το οποίο μπαλανσάρει τα άσπρα. Το white balance είναι ένα spectrum το οποίο πάει από τις 20.000 Kelvin ως το 8.000 Kelvin. Και το άσπρο είναι 5.600 Kelvin, που είναι το άσπρο που βλέπουμε τον daylight. Okay. Το πιο χαμηλό είναι το πιο warm, πιο πορτοκαλί, και το πιο παγωμένο, το πιο πολύ, το 5.600, είναι το μπλε, που βλέπουμε τη νύχτα, να σπένει, στα φεγγάρι. Όμως τι γίνεται, πες ότι έφκαλες μια σκηνή που απλά έφκαλες την ώρα που έφτω ήγιο και λέω μορτοκαλί και θέλεις τα άσπασουν ανάσπρα αλλά λέω μορτοκαλί. Και πάεις ύστερα στο editing software σου και πας στο temperature, παίρνεις το στο μπλε. Και τι γίνει σκέτα πάει το software και βάλει μπλε, πας τα άσπρα τα οποία είναι μορτοκαλιά και κανσελάρει το πορτοκαλί και φέρνει τα πίσω στο άσπρο. Οκ okay, όμως, αν πιάσεις το setting και πας και κάνεις το copy paste, πας όλες τις σκηνές, μπορεί να έρθει μια σκηνή η οποία ήταν καθαρή άσπρη που μόνη της και να πάει να βάλεις τον μπλε πάνω. Τι είναι να γίνει, τα άσπρα σου θα γίνουν μπλε όμως. Το οποίο είναι το που γίνει και τώρα. Γιατί πέτσε καμά, copy paste σε όλες τις σκηνές, το ίδιο, την ίδια αλλαγή. Συνεχίζουμε. Now what do we know about this story this far? We know that I'm going somewhere, probably the beach, and that I'm home alone. Το focus δεν ήταν λίγο επειδή ήταν auto focus που το τηλέφωνο.
we have breaking news here in Larnaca to tell you about. Police officers are at the scene right now. There has been a series of car crashes on the highway outside Larnaca, making traffic near impossible. We also just got informed about an escape that happened at the local criminal asylum. We have yet to identify who is the inmate that escaped, so we can't give you any details as to how dangerous this inmate is. Stop. Τον τάγκολ λέγεται Dutch angle. Τούτον που είναι λίγο ζαβή κάμερα. Και δεν είναι κατά λάθος. Είναι επίτηδες. Γιατί βάλεις ένα να μην νιώθεις άνετα με τούτο πράγμα. Κάτι γίνει, κάτι θα πάει. Και χρησιμοποιούν το πολλά στα horror. Ο πιο διάσημος που το κάνει με τούτο πράγμα με τα horror είναι ο Hitchcock. Άμα δείτε τις ταινίες, το αρέσκει τούτο πράγμα. Αρέσκει τούτο shot. Τα sound effect πάνω στον επεισόδιο ήταν λίγο πιο δυνατά από το κανονικό. Τα βήματα ακούγονταν λίγο παραπάνω. Εντάξει, ήταν η πρώτη φορά που δοκίμαζα κάτι έτσι με τα sound effect, να βάλω πολλά sound effect μαζί πιο ρεαλιστικά και να βελτιωθεί στις επόμενα επεισόδια. Αλλά ήταν κάτι που χάλαντουν το επεισόδιο. Πάμε στο δεύτερο επεισόδιο. Previously on plot twist. There is no one at home. There is a psycho on the loose. There has been a series of car crashes on the highway outside Larnaca, making traffic near impossible. We also just got informed about an escape that happened at the local criminal asylum. We have yet to identify who is the inmate that escaped, so we can't give you any details as to how dangerous this inmate is. And someone is at the door. Your choice was to open the door. Το recap του προηγούμενου επεισόδιου ήταν ωραίο addition γιατί δείχνει σου που ήσουν πριν γιατί παίρναν και λες εφτωμάες που το έναν επεισόδιο στο άλλο. Οπότε άρεσε μου έτσι έναν catch up που το προηγούμενο επεισόδιο στο επόμενο. Και έγινε το πράγμα με τα sliders by zoop και δείχνει σου την επιλογή. Και έγινε ένα addition. Συνεχίζω. Και τα sound effects δάμε, πιο καλά από το προηγούμενο. Και να βάλαμε διάλογο για να μην έχω να σκέφτομαι με διάλογο που θα φτιανούν καλά ή όχι. Δάμε, εμπλώνω out το έξω επειδή ήθελα να κάνω expose για το μέσα που συμφέρει για να είναι overexpose το έξω για να μην ξέρεις τι όπου μου πούνε το stylistic. Δάμε λίγο το pace ήταν λίγο αργό που μου είπα ότι ήταν ένα λάθος. Και το φως δάμε είχε φως μες στη τσέντα που ανήκε. Απλά επειδή ήταν μαυρό-άσπρο, δεν φάνηκε το χρώμα ή το φως γενικά. I can't explain, but you are in danger. You have to move fast. Ας πέντε το voice-over δάμε, ήταν ακόν. You change into these clothes. P.S. You have 5 seconds before the police comes. Good luck. Και το outro δάμε, έβαλα και σε τούτον sound effects. Ήταν πιο και γούσες και lens flares μπροστά. Είναι και πιο ωραίο. Να περάσω το recap του δεύτερου επεισοδίου. Stop. Δάμε τα πόθηκε των αστυνομικών. Ήμουν εγώ και απλά επειδή είναι ταράξενη η κάμερα, μπορούσα να περάσω 15 φορές. Και να κόφω απευθείας, να κόφω τα κενά που πήγαινα και έρχομαι και φαίνονται σαν πότσι παίρνουν 15 φορές εγώ. Open up! Open the door! Police! Open the door! Open the door! Okay, stop. Δάμε. Στα voiceover, αν δείτε, ήταν μέσω voice notes που το Instagram. Και έκανα τα screen record και έβαλα τα πάνω στο βίντεο. Αν την ακούσετε, είναι πολλά ok, γιατί δεν τους είχα δαμε να τους ηχογραφήσω, να τα βάλω να είναι πιο συγκυρισμένος ήχος και να το ελέγξω παραπάνω. Τούτα είχα, τούτα βάλαμε. Συνήθως παίζουμε με ό,τι έχουμε σε έτσι καταστάσεις. Το επόμενο πράγμα που θέλω να πω το τελευταίο για τον επεισόδιο είναι που έπεσε το κουτούι, έφυγε εκτός frame. Εντάξει, μετά έκανα close-up πάνω του,
Αλλά εντάξει, μπορούσα να το ξανακάμω ξανά και ξανά σπαυκή. Πάμε στο τέταρτο επεισόδιο. Πάλι θα κάνω skip το Greek Cup για να μπορούν να προχωρούν. Δηλαδή ήταν ένα ωραίο εφέ τα γκλίτς. Ήταν ένα αντίσον το οποίο προσπάθησα να σκεφτώ πώς θα σμιχτεί η ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή ήταν να παιχτεί το τέλος. Η σειρά δημιουργήσε πολλές ερωτήσεις. Ας πούμε, ποιος είναι τούτος, πού είναι, γιατί τους στέλνουν πράγματα, γιατί έχει όπλο, γιατί είναι τσέντα, ξέρω. Και το επεισόδιο απλά θέλει να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις για να μπορεί να το τελειώσει. Και τα μέσα στο αεροδρόμιο ήταν με τη βοήθεια του Ανδρέα του Νοέμβρη. Και τα μέσα παίζει και η αρφή μου και ο Ανδρέας, τα μέσα τα πτώματα. Τα μέσα πάλι θεωρείται ότι έχει leading lines, οι σκάλες, πάνω στο άτομο, στο subject που είμαι εγώ. Fun fact, δεν είναι πόρτα ανοίξε μόνη της. Πάλε frame within a frame. Το γέμο αν μπορούσε να γίνει πιο, ξέρεις, να φαίνεται παραπάνω. Αλλά τα θέμα, αν ξέρεις, θα μέσα σου αρέσουν πράγματα. Να μην μπήκαν και η πρώτη μουσική. Στα προηγούμενα να ανοίξουν μουσική. Τα μόνο τα ούτρα. Δαμέ, αν δείτε πάση φάτσα μου, έχει γέματα. Τούτο είναι ένα continuity error, το οποίο είναι, πρόσεξε, βγάζουμε εύκολα τα τελευταία shots. Και εύκολα το shot πριν να παιχτώ και να δικαιολογήσω τα γέματα με γέματα. Δηλαδή υπήρχαν γέματα πριν να παιχτώ. Το οποίο έκανα και στο επόμενο επεισόδιο που να πούμε μετά. Ξανά το opening image που έμπρι. Δεύτερη φορά. Και πάμε στο πέμπτο επεισόδιο. Στο τελευταίο επεισόδιο, το οποίο ήταν το πιο δύσκολο να γίνει, γιατί πρώτον έπρεπε να φέρω και άλλα άτομα, και ήσαν και VFX μέσα, τες Portal και ξέρω εγώ, το οποίο ευχαριστώ τον Jack, το οποίο έδωκε μου το laptop του, το PC του βασικά, και την ώρα του και το σπίτι του για να το κάνω, 2-3 μέρες συνεχόμενες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, ειλικρινά. Το πέμπτο επεισόδιο εκκλίνει τη σειρά, οπότε ήταν σημαντικό να βγει ωραία. Πάνε να δουν. This is the end. You could have ended it in 24 different ways, through 24 different paths, some bad ones and the best one. You chose... Μια κριτική που πιάδαμε ήταν ότι το voiceover ήταν χαμηλό σε σχέση με τα υπόλοιπα FA, δηλαδή τα sound effects, τα glitches, τον ήχο, τη μουσική. Που το θέμα είναι ότι με τα ακουστικά ακούς το διαφορετικά από ό,τι το ακούεις με τα speaker. Ένα πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να τα ακούω από τα ακουστικά για να μπορώ να χάσω τον ήχο λεπτομέρεια με λεπτομέρεια. Αλλά μετά να βγάλω τα ακουστικά και να ακούω από το speaker το οποίο είναι να παιχτεί και να το ακούσουν και οι άλλοι. Για να μπορώ να ακούσω και πώς θα ακούεται στον υπόλοιπο κόσμο. Τον το shot που πάει μπαμ πίσω και εμφανίζει τις επιλογές που κάνετε. Ήταν ο λόγος που κατάλαβα ότι το laptop δεν αντέχει να κάνει τον τα εφέ που θα υπάρχει σε το επεισόδιο. Και ξανά ευχαριστώ τον Jack, ο οποίος ήταν πρόθυμος να μου δώσει το PC του για να γίνει τούτη κουβέντα.
Αλλά μέσα ένα continuity error. Αν δείτε στον καναπέ, έχει ένα clipboard. Το οποίο είναι να κρατά τον jack μετά που να φύγει από πόρτα. Στις ταινίες έχει έναν άτομο ειδικό για το πράγμα. Βλέπει τα όλα τα αντικείμενα από το προηγούμενο take, από το προηγούμενο shot. Γιατί μπορεί να είναι και άλλη μέρα που συνεχίζουν. Να είναι στον ίδιο τόπο, στον ίδιο orientation. Για να τα προσέχουμε, να μην φαίνεται που μια σκηνή είναι έτσι, έτσι να λένε έτσι. Enough! Δείτε πίσω, το πόρταλ. Δεν ήταν καλό το mask, τα εφέ μου, αλλά ήταν ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Take him. No! 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 Και τα voiceovers ήταν καλύτερα γιατί ήταν τζαμε ήδη και έβαλα τους μικρόφων, όχι όπως πριν. Και να βλέπουμε ξανά το opening image με τον ανιψό μου που τελειώνει η σειρά. Τέλος. Το ήταν η σειρά το plot twist. Ελπίζω σας άρεσε, είναι 5 μικρά επεισόδια. Αν δεν την είδετε, παίρνετε την στο Instagram, στο 10 Films. Και έχω περιέργεια. Θέλω να μου πείτε τη δική σας κριτική, κάτω στα comments. Τι παρατηρήσετε, κάτι που είναι παρατήρησα, κάτι που είπα, που θέλετε να πείτε. Κάτι που μπορεί να διορθώσω, γιατί το point είναι να βελτιωνόμαστε, να μην βρίσκομαστε στα ίδια. Ευχαριστώ που μείνατε στο τέλος του βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Και θα σας δώσω το επόμενο.